υπεύθυνοι και εκδηλώνουμε μέρημνα, δεν είμαστε όμως αφελείς, κύριε συνάδελφε. Ωραία. Να μας λέτε σήμερα μας. Και ρωτάω συνεχόμενα, κύριε Πρόεδρε, μπορείτε να πείτε, κύριε Λομπέρντο, αυτή την παρέμβαση που κάνατε και την επιθυμία συμβιβασμό μεταξύ του Ρίκου Δινάν και του κυρίου Βιονόπουλου, τι κέρδισε το Ρίκου Δινάν και τι έχασε? Τώρα θα σας πω αμέσως. Με ρωτάει ο κύριος Ροντούλης. Σε μία συνεδρία της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, με ρωτάει, εάν παραιτηθεί από τη μήνυση τη μηνυτήρια αναφορά ο Μαρτίνης, βεβαιώνετε εσείς ότι η τράπεζα θα ανοίξει τη βρύση της δανειοδότησης? Και απαντάω, το πρωτότυπο σήμερα. Δεν βεβαιώνω, απαντάω. Δεν μπορώ να βεβαιώσω για κάτι το οποίο δεν θα κάνω εγώ. Αν ήταν να το κάνω εγώ, θα το έκανα και θα βεβαιώνα. Άρα λοιπόν, ξεκαθάριζα ότι αυτά είναι τα ενδεχόμενα. Θες η τράπεζα να σου ανοίξει τη ροή των χρημάτων που θα σου δίνει ο ΕΟΠΗ ή θα σου δίνουν τα μεμονωμένα ασφαλιστικά ταμεία. Κοίτα να δεις τι θα κάνεις. Αλλά δεν έλεγα κάντο 100%. Αλλά μη μου λες μετά, έλεγα, να, η τράπεζα να μας βοηθήσει. Αν θες να σε βοηθήσει η τράπεζα, βρέστα. Και δεν υπαγόρευσα σε καμία περίπτωση ότι τη λύση αυτή ως βεβαία. Απαντάω στον κύριο Ροντούλη. Απαντάω στον κύριο Ροντούλη με έναν τρόπο πάρα πολύ κατηγορηματικό. Δείτε το από τα πρακτικά. Έχουμε. Απαντώ στον κύριο Ροντούλη. Νάτι. Έχουμε, κύριο Ροντούλη. Πως αν αποσυρθεί η μήνυση, δεν είμαι βέβαιος πως θα κρατήσει η τράπεζα τις υποσχέσεις της. Το λέω. Σελίδα 26. Και γιατί πιέζετε συνεδρία. Ποιος, το πιέζα, το λέτε εσείς. Το είπε ο Μαρτίνης. Δεν είπε τίποτα ο Μαρτίνης. Τι είπε, σας πω τι είπε. Ναι, τον αποκαλούσατε τη δικομανή και τον απειλούσατε ότι αν δεν ανακαλέσει τη μήνυση σε βάρος του Βιονόπουλου θα κλείνατε τη στρόφιγγα του ΙΟΠΗ. Πότε τα λέει αυτά? Εδώ στη Βουλή. Ωραία. Όχι εδώ, στην ποινική δικογραφία. Από το 12. Το 12. Ναι. Θα σας πω τώρα τι έλεγε όταν ήμουν εγώ υπουργός. Όχι τι έλεγε όταν δεν ήμουν υπουργός. Αυτά έχουμε εδώ, τι να κάνουμε. Ναι. Τι έλεγε όταν ήμουν υπουργός για όλα αυτά. Και εκ του αποτελέσματος έχει δίκιο. Όχι, μια στιγμή. Τα κέρδισε όλα ο Βιονόπουλος. Τι έλεγε? Πρώτο. Μία ερώτηση ακόμα. Πρώτη συνεδρίαση. 19 Ιανουαρίου 2011. Είμαι υπουργός 5 μηνών. Θέλω να ευχαριστήσω τον υπουργό γιατί αυτά που δεν λύνονταν επί ένα χρόνο, μέσα σε 6 μήνες λύθηκαν. Σελίδα 14 και 15, 19 Ιανουαρίου του 2011. Πώς του έδωσα την επιβεβαίωση καλής λειτουργίας που του εξασφάλιζε μια ροή? Του είπα να συνεννοηθούν με τον Αποστολόπουλο, να κατεβάσουν όλα τα διακριτικά της ΓΕΑ. Να τα κατεβάσει. Να μην φαίνεται ότι υπάρχει πριν αποφασίσει το νομικό συμβούλιο ΓΕΑ εκεί, ενώ υπάρχει εκκρεμές ερώτημα στο νομικό συμβούλιο του κράτους. Και αν αυτό το πράξει και τα διεκδικητικά αυτά αφαιρεθούν και πάμε σε μια κατάσταση που ό,τι αποφασίσει το νομικό συμβούλιο θα γίνει, τότε να του δώσω βεβαίως καλή λειτουργία. Και του τη δίνω. Δεν του τη δίνανε προηγουμένως. Εξαιτίας αυτών των εκκρεμωτήτων. Δεύτερη συνεδρίαση. 27 Ιουλίου του 2011. Είμαι 10 μήνες υπουργός. Και ασχολούμαι με αυτό το θέμα ως μεγάλο πονοκέφαλο. Σοφά έκανε ο υπουργός. Διότι δεν θα έπρεπε να φανεί ούτε καθυπόνια ότι επηρεάζει τις αποφάσεις του Δουσού. Δεν πήγαινα, με καλούσε να πάω στο νοσοκομείο και του έλεγα: αν δεν τελειώσει η ιστορία με το νομικό συμβούλιο του κράτους, εγώ δεν έρχομαι να εκδηλώσω την έρευνα. Έχει τελειώσει ήδη αρχές το 2011. Ναι. Τι ναι, κύριε Ροβέρδο. Τι λέτε. Έχει τελειώσει αρχές το 2011. Δίκουσε 7 του 2011, Φεβρουάριο το 2011. Η απόφαση του νομικού συμβουλίου του κράτους. Είχε εκδοθεί το Φεβρουάριο του 2011. Τι σας λέω τώρα εγώ? Τι μου λέτε? Γιατί μπερδεύεστε? Δεν θα πήγαινα αν δεν είχε τελειώσει. Μα είχε τελειώσει. Όταν τελείωσα πήγα. Ωραία. Και λέει αυτός, καλά έκανε που δεν ερχόταν πριν. Επιδοκιμάζει και αυτό. Τρίτον. Μάλιστα. 26 Οκτωβρίου του 2011. Είμαι 13 μήνες υπουργός. Με ευχαριστεί. Σελίδα 13 της συνεδρίασης αυτής. Ξεκαθαρίζει ότι τα μέλη που διορίζει ο Υπουργός δεν έχουν βέτο και λέει: θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό που αφού έληξε τουλάχιστον θεσμικά το θέμα, ήταν εκείνο με τη ΓΕΑ, ήρθε και έδωσε κουράγιο στο προσωπικό και σε μένα οφείλω να πω. 13-14 μήνες μετά, μάλιστα. Δηλαδή όχι την πρώτη μέρα που λες μια καλή κουβέντα να κολακέψεις τον πολιτικό υπεύθυνο να σε βοηθήσει, αλλά που έχει δει ποια είναι η στάση του Υπουργείου. Και έρχεται τώρα εδώ και λέει όσα λέει. Και με συγχωρείτε, υπάρχει κάτι εδώ το οποίο πρέπει να σας βοηθήσει να καταλάβετε πώς ακριβώς
έχουν τα πράγματα με τον άνθρωπο αυτό. Δεν μου απαντάτε αν κέρδισε κάτι. Με τον άνθρωπο αυτό, ακούστε. Αυτό δεν το απαντάτε. Ακούστε, συνάδελφε, ακούστε. Τι κέρδισε το ρίκος δεν άνθρωπο. Έρχεται σε μία συζήτηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος το θέμα αυτό για τη μήνυση. Προτείνει τη συνεδρίαση ο κύριος Τεργίου, ανάκληση μηνυτήρια αναφοράς, όχι των υπολείπων ενδικομέσων. 17 Δεκάτου του 2011, έτσι. Μετά από, 17 Δεκάτου του 2011, από τους που το καταθέτω, το μόνο ανάκληση, κατατέθηκε αυτό. Και έρχεται μετά, δεν πειράζει, τα καταθέτω κι εγώ. Και έρχεται μετά το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνεδρίαση, όπου εκεί έχει βάλει στα πρακτικά ο Μαρτίνης, ότι εγώ του ζητάω να το κάνει, και διορθώνει τα πρακτικά με παρέμβαση Στεργίου και γράφεται ότι αυτό δεν το ζήτησα εγώ, αλλά έχει μια διατύπωση σχετική το πρακτικό, όπου φαίνεται ότι αυτό που λέτε δεν ισχύει. Και αγαπητές συνάδελφε, σας παρακαλώ να τα συνεκτιμήσετε αυτά, και σας παρακαλώ επίσης, γιατί είστε και νομικός, όλα τα συνεκτιμούμε, κύριε Ροδέντε, να συνεκτιμήσετε την πορεία των προσπαθειών να λυθούν τα θέματα. Την πορεία των προσπαθειών. Πάντως το ερώτημα, τι όχι κέρδισε. Όχι να ανακατεύετε τους χρόνους. Ναι, αλλά ακούστε, στο ερώτημά μου, τι κέρδισε το ρίκο, δεν απαντάτε. Αρχίσατε από το τέλος, τι κάνατε άσχημα, αλλά δικό σας. Καθόλου. Πάντως δεν απαντάτε τι κέρδισε το ρίκο. Δεν όμως σας κάνω την εξή ερώτηση. Εδώ, απαντάω σε όλα, συνάδελφε. Όχι, δεν απαντήσατε αυτό. Τι κέρδισε το ρίκο, απαντάω σε όλα. Δεν απαντήσατε. Υπάρχουν. Διότι εδώ ερώτησα τον Μαρτίνη εγώ, αν αυτό είναι συμβιβασμός ή κάτι άλλο, και το ρωτάω με πού είναι εκβιασμός. Και μου λέει, πέστε το και έτσι. Διότι είπε ότι ο εκβιασμός Λομπέρδο ήταν. Μην με προκαλείτε, σας ακούστε, τι είπε στα μην πρακτικά. Μην με προκαλείτε. Μα σας λέω το αντίθετο. Είστε πολύ προκλητικός. Διαβάζω τα πρακτικά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να μην το κάνετε αυτό. Ο Αρόπουλο και ο Λομπέρδο ήταν η αρχή του τέλους του ΚΕΝ. Και στην ποινική δικογραφία. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να μην το κάνετε αυτό. Ποιο κύριο Λομπέρδο. Να μην το κάνετε αυτό, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν κάνω τίποτα άλλο από το να γιγνώσω πρακτικά. Αναγκάζετε και εμένα. Και σας δίνω και την ευκαιρία να πείτε την άποψή σας. Όχι, όχι, όχι. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτό που κάνετε με αναγκάζει και εμένα να κάνω μία αναφορά σε αυτά που έλεγε ο κύριος Μαρτίνης για τον κύριο Λιαρόπουλο. Μα τα είπατε αυτά και τα ξέρω. Όχι για μένα. Για μένα τα είπα. Τι έλεγε για τον κύριο Λιαρόπουλο. Έλεγε για τον κύριο Λιαρόπουλο στην Επιτροπή εδώ της Βουλής, στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, όπου όταν αναλάμβανε η κυρία Ουρανία Παπανδρέου, έλεγε ότι αναλαμβάνει να βοηθήσει ένα σοφός της υγείας. Έλεγε ο Γίδιος Μαρτίνης. Ακούστε. Τώρα δεν θα κάνουμε τη. Ακούστε. Είναι πάρα πολύ. Τα έχει πει η δικαιοσύνη. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Σας παρακαλώ, κύριε Παπαδόπουλε. Με τον κύριο Λιαρόπουλο έλεγε στην πέμπτη συνεδρίαση, σελίδα 47-26 Οκτωβρίου του 2011, μα συνδέει πολύ μακρά γνωριμία, περίπου φιλία, και εκτιμώ την επιστημοσύνη του. Έλεγε ο κύριος Μαρτίνης για τον κύριο Λιαρόπουλο. Εγώ δε, έλεγα ότι είναι μια λύση η τράπεζα να σου ανοίξει τους λογαριασμούς, κοίτα και εσύ τι θα κάνεις. Και η συμφωνία της τράπεζας με τον κύριο Μαρτίνη έγινε στις 11 Μαΐου του 2012, όταν εγώ είχα. Ποια συμφωνία, κύριε Λοβέρδο? Σας την καταθέσω. Υλοποιήθηκε. Τότε υλοποιήθηκε. Τότε γίνανε οι παρετήσεις. Αυτή η συμφωνία λέει. Ορίστε. Ναι, ωραία. Την καταθέτω και αυτήν. Ναι, το έχουμε αυτό. Εγώ δεν ήμουν τότε σε θέση να πω τίποτα. Είχαν φύγει και οι εκπρόσωποι. Σε αποδρομή, μάλιστα. Δεν ασχολιόμουν καν. Και ακούστε, συνάδελφε. Ακούστε, συνάδελφε. Ναι. Ακούστε. Του ζητούσα, τον συμβούλευα να παραιτηθεί από τη μήνυση στο ακροατήριο. Για να έχει δει ποια είναι η στάση της τράπεζας. Κάτι που αυτό δεν έλεγα έγινε. Εγώ. Κάτι που δεν έγινε. Δεν το έκανε. Το λέω ότι δεν έγινε εξαιτία. Αυτό το έλεγα. Και υπάρχει και αυτό. Κύριε Λοβέρδο, το κατέθεσε εδώ ότι δεν έγινε εξαιτία σα. Έτσι λέει. Εγώ το έλεγα. Εντάξει. Ο άνθρωπος όμως που τα λέει αυτά, κύριε συνάδελφε, τώρα και όχι τότε. Στην τότε έλεγε λοιπόν αυτά τα οποία. Ερώτηση ο κύριος Λάπας. Τελευταία ερώτηση. Παρακαλώ. Πρέπει να σκεφτούμε, αφού τον επικαλείστε τόσες πολλές φορές, πώς είναι δυνατόν άνθρωποι με μια ηθική υπόσταση και με μια πορεία να μην μπορούν να καταλάβουν ότι ένας άνθρωπος που έχει έρθει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση είναι μέσα στο σκοτάδι του. Αυτή τη στιγμή είναι μέσα στο σκοτάδι του. Προσπαθεί, λέγοντας πράγματα που δεν έλεγε τότε, αλλά που τα λέει τώρα, και τα οποία αντιφάσκουν με όλα όσα έχει πει τότε και όλα όσα έχουν γίνει και το αποδεικνύω αυτά,
Ναι, μετά. Τα λέει στην ποινική δικογραφία του 12. Μετά, όταν έχουν αρχίσει οι διώξεις που έχω προκαλέσει εγώ. Όταν λοιπόν τα λέει αυτά εκ των υστέρων, πρέπει να σας προβληματίζει και να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Είμαστε. Διότι, κύριε συνάδελφε, είναι πάρα πολύ απλό να σκεφτώ εγώ ότι κάποιοι κάτι του έχουν υποσχεθεί. Και τα λέει αυτά. Δεν μας αφορά. Αφορά εμένα όμως. Ωραία. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση, ο κύριος Λάπας, παρακαλώ. Γιατί έχουμε ακούσει αρκετές φορές συζητήσεις για τέτοια θέματα με άλλους ανθρώπους. Ωραία, λοιπόν. Άρα λοιπόν, είναι αξιοπιστότερος μάρτυρας ο ίδιος άνθρωπος τότε, επί του έργου και επί του αντικειμένου. Και νομίζω ότι η αξιοπιστία κάστρου κρίνεται εις πάσαν περίπτωση. Το κρίνει ότι είναι λιγότερο αξιόπιστος. Ο κύριος Λάπας, τελευταία ερώτηση, παρακαλώ πολύ, και τελειώνει η εξέταση από τον κύριο Λάπα. Έχω εδώ όμως, κύριε Πρόεδρε, έχω εδώ από τα πρακτικά πάλι των συνεδριάσεων της Επιτροπής, για να δείτε τι ήξερα κι εγώ. Τον κύριο Γεωργακόπουλο, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που ανέλαβε να διοικήσει τον... Διαδέχτηκε τον Μαρτίνη στην Προεδρία. Διαδέχτηκε τον Μαρτίνη, το οποίο δεν ήξερα, ήταν αρεοπαγήτης συνταξιούχος, νομίζω και αντιπρόεδρος του Αρεοπάγου. Στην 7η και τελευταία συνεδρία, στη 19 Ιανουαρίου του 12, στη σελίδα 4, η τράπεζα έχει αρχίσει να δίνει. Αυτό είναι και δική μου γνώση. Το ακούω από τον άνθρωπο, δεν μπορεί να λέει ψέματα. Γιατί να λέει ψέματα? Όχι, ναι. Ολόκληρος άνθρωπος. Εγώ λέω ότι είπε τότε που ήμουν εγώ. Έτσι. Δεύτερον, Λιαρόπουλος. Για 2 μήνες, και για τον Λιαρόπουλο, παρακαλώ κάποιο συνάδελφο να με ρωτήσει, γιατί διάφορους έχω ακούσει να λένε ότι είναι σύμβουλός μου, ότι ήταν σύμβουλός μου. Παρακαλώ έναν συνάδελφο να με ρωτήσει. Για τον κύριο... Έναν να με ρωτήσει. Έναν, παρακαλώ. Ναι. Λέει λοιπόν στην 7η συνεδρίαση, στη 12 σελίδα, για 2 μήνες οι εργαζόμενοι πληρώνονταν. Η κυρία Νατάσα Κουσούρη, που ήρθε εκ μέρους των εργαζομένων, δεν ξέρω αν είναι γιατρός, νομίζω είναι γιατρός. Λέει στην 7η συνεδρίαση, στη σελίδα 12, η τράπεζα δείχνει καλή διάθεση, αποδέσμευσε χρήματα, δεν υπάρχουν χρήματα των Τινάν στην τράπεζα. Λέει οι εργαζομένοι. Αυτά ο υπουργός τα ακούει. Άρα λέει ότι αυτό μπορεί να περπατήσει. Η τράπεζα επίσης λέει, σελίδα 18 της 7ης και τελευταίας συνεδρίασης, συζητά να δώσει 15 εκατομμύρια επιπλέον δανειακό υπόλοιπο που δεν έχει ακόμα καταβάλει. Άρα αυτό δηλώνει σε ποια ημερομηνία, ότι στην 7η συνεδρίαση της Επιτροπής, ημερομηνία 19 Ιανουαρίου του 2011, σελίδες 4, 12, 12 και 18. Ναι, κοιτάτε. Σας κοιτάζω, ξέρετε, γιατί σας κοιτάζω, γιατί είχε προηγηθεί η συζήτηση για το συμβιβασμό. Αν καλά μπορώ να θυμηθώ, τυπικά η απόφαση περί συμβιβασμού έγινε τον Δεκέμβριο του 2011, βοηθήστε με. Μάλιστα. Και η απόφαση πρακτικά έγινε όταν εγώ είχα φύγει. 15 ή 17 Μαΐου του 2012. Και οι εκπρόσωποι μου είχαν φύγει από το Φεβρουάριο. Και τον Αύγουστο του 2012 η Μαρφίνη έκλεισε τους τράφικες. Δικό τους θέμα τι έκαναν μετά. Τι έκαναν λοιπόν, μετά είναι κύριε Λάπα, έχει τελευταία ερώτηση. Εγώ κρίνομαι για τις ημέρες μου. Αυστηρός. Μια ερώτηση με 2 σκέλη. Το πρώτο, πρέπει να θυμίσω, κύριε Λοβέρδο, ότι στην ποινική δικογραφία ο κύριος Μαρτίνης είναι βέβαια κατηγορούμενος για κακοργήματα. Αυτό κρύψαμε αυτό και τα αξιολογούμε τα πάντα. Λέει, σπέβδω να έρθω στη Λέλαπα που περιμέναμε ως σωτηρία και ονομάζεται κύριος Λοβέρδος, και ότι τα δικά σας έργα συμπληρώσαν από τους διαδόχους σας, τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Βορύδη. Που εννοεί βιβλιακά ότι εσείς δρομολογήσατε και υλοποίησε ο Γεωργιάδης και ο Βορύδης την κατάληξη του ΚΕΝ σε μια ιδιωτική εταιρεία. Και με αυτό το δεδομένο κάνω επίσης και κάτι άλλο. Στη σελίδα 42-44 των πρακτικών 27-7 του 2011 λέτε το εξής. Και αυτό σου ρωτάω, γιατί μεταβάλατε γνώμη μετά από 5 μήνες. Το ΕΡΙΚΟΣ ΔΙΝΑΝ θα αναγεννηθεί μέσω του ΙΟΠΗ. Με αξιοποίησή του, παράλληλα με τα άλλα 2 ίδιας νομικής και πραγματικής κατάστασης, νοσοκομεία Ωνάσιο και Παπαγεωργίου, που διασώσατε, παρά το γεγονός ότι πήραν σε 2 χρόνια, 11 και 12, 165 εκατομμύρια επιχορήγηση και κρατική χρηματοδότηση. Το ΕΡΙΚΟΣ ΔΙΝΑΝ δεν πήρε φράγκο, δεν το διασώσατε. Λέτε, θα δημιουργηθεί πρότυπο νοσοκομείο. Θα γίνει προγραμματική σήμανση πιλωτική. Λέτε. Θα μπει μάνατζερ. Το δάνειο θα αναδιαρθρωθεί ώστε για μια μεγάλη περίοδο να μην πληρώνει ούτε 1 ευρώ, ούτε για τα κεφάλαια, ούτε για τόκους, και έτσι θα αποδεσμευθεί ρευστότητα. Και μάλιστα λέτε ότι αυτό περίπου που είπε μετά ο Λιαρόπουλος, ότι είναι ένα ρεαλιστικό σχέδιο, το οποίο μετά το 2013 θα αρχίσουμε να έχουμε θετικές χρήσεις και το 2016 θα έχουμε κερδοφόρες χρήσεις. Τι άλλαξε μέσα σε 5-6 μήνες και άλλαξε τόσο. Καταρχήν, με 2 τρόπους άλλαξε τη γνώμη. Εγώ θεωρώ 2. Με βίο τρόπο η παρέμβασή σας για τον
συμβασμό Βιανόπουλο. Δύο, είπατε. Δύο. Ει βάρο του Σιβερότου. Γιατί δεν ήταν συμβασμό. Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε συνάδελφε. Ναι, κύριε, είστε καλά, κύριε συνάδελφε. Τι είναι αυτά που λέτε, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Τι είναι αυτά που λέτε, δύο ήταν... τρόπο. Δύο, γιατί εγώ επικαλέστηκα τα διοικητικά σα είπα. Θεωρώ ότι δεν ήταν. Επικαλέστηκα τα διοικητικά σα. Το λέω με την έννοια ότι δεν ήταν. Όχι, κύριε συνάδελφε. Διαγράψτε τη λέξη. Θεωρώ ότι εγώ τη θεωρώ. Επαναλαμβάνω την ερώτησή μου. Η παρέμβασή σας τη θεωρώ αυθαίρετη, με την έννοια ότι δεν έχετε καν δικαίωμα από το καταστατικό να παρεμβείτε. Παρεμβήκατε για το καλό όμως, όπως είπατε, του χώρου της υγείας. Τελικά το καλό ήταν αποκλειστικά να ικανοποιείτε τα συμφέροντα του Βιανόπουλου. Και δεύτερον, κάνετε και μια τροπολογία για την πόλη. Γιατί αλλάξετε γνώμη μέσα σε 5 μήνες και λέτε ένα ωραιότατο σχέδιο λίγο πριν μήνες πριν. Και διασώνει το Παπαριού και τον Άσο που πήραν 165 εκατομμύρια. Δεν διασώνει τον Νίκο Δενάπ, δεν όφιλε φράγκο στο κράτος. Δεν μπορώ να καταλάβω τι. Άρα λοιπόν. Μήπως ήταν μια πολιτική απόφαση της κυβέρνησης να πάει πράγματα σε ιδιωτικά χέρια του Ερίκου Δυνάμου. Λοιπόν, τελειώσατε με τις ερωτήσεις. Δεν βρίσκω. Θα απαντήσει ο κύριος Μάρτας, τελειώνεται, κύριε Λάπα. Καμία λάπα τέτοια, κύριε Λάπα, καμία διάθεση τέτοια. Δεν υπάρχει. Κύριε Λοβέρδο, ακούστε. Αυτός ο επινιγμός. Όχι, ακούστε. Αυτός ο επινιγμός πρόσθεσα κυβέρνηση το αντλώ από την. Μία ανακοίνωση του Σωματείου το Φεβρουάριο του 2014, όπου λέει ότι η απόφαση κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου είναι να εκποιηθεί να πάει στου ιδιώτες. Δεν το αναφέρω. Αυτό είναι το 2014 και δεν με αφορά. Εγώ μιλάω για αυτά που με αφορούν και αυτά που γνωρίζω. Και σας καταθέτω αυτά που γνωρίζω. Το ερώτημά σας είναι γιατί μεταβάλλω γνώμη. Εγώ θέλω να σας πω, κύριε. Δεν τον άνθρωπο. Τώρα είναι θέμα χαρακτήρα, δεν είναι θέμα. Δεν το κάνετε επίτηδες. Τώρα είναι ο χαρακτήρας σας. Ναι, είναι ο χαρακτήρας σας. Αυτό που το τελευταίο δεν ήταν επίτηδες. Ήταν ο χαρακτήρας σας. Να πείτε αυτά που θέλετε να πείτε. Απαντώντας και χειροτώντας. Ακούστε. Έχω πολλές συνεδριάσεις. Όχι, διατυπώνω και αναγυγνώσω πρακτικά. Μα ήταν πολύ φιλικό. Όχι αποτυπώνει το χαρακτήρα μου, μιλάτε για μένα. Ήταν πολύ φιλικό αυτό που είπα. Είπατε ότι το κάνατε επίτηδες και σε κάθε πολύ καλά. Του αντιμετωπίζω σαν συνάδελφο και εγώ θα κάνω το χρέο. Αυτό ήταν λοιπόν ο κύριος Μάρτυρας, να κλείσουμε τον κύκλο αυτό. Λοιπόν, έχω εδώ 4 στιγμές των συνεδριάσεων της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων 26 Οκτωβρίου του 2011, σελίδα 18. Τέταρτη συνεδρίαση, προηγουμένως της 4ης Οκτωβρίου του 2011, σελίδα 5. Έκτη συνεδρίαση 17 Ιανουαρίου του 2012, σελίδα 6. Έβδομη και τελευταία συνεδρίαση 19 Ιανουαρίου, σελίδες 8, 9, 11, 12. Ακούστε. Τι είχαμε σκεφτεί. Είχαμε σκεφτεί ότι ο τρόπος για να αντιμετωπιστεί η πληρότητα, ακούστε με συνάδελφοι, ειδικά οι γιατροί, ο τρόπος για να αντιμετωπιστεί η πληρότητα, γιατί το νοσοκομείο είχε πληρότητα 20%, τα κρεβάτια ήταν άδεια, ήταν να συμβληθεί με τον ΕΟΠΗ. Ο ΕΟΠΗ δεν υπήρχε, έγινε από μένα. Έτσι. Η πληρότητα μέσω ΕΟΠΗ θα καλυπτόταν μπορεί και στο 100%. Μπορεί να υπήρχε και περισσότερη ζήτηση από την προσφορά. Αλλά αυτό θα εξασφάλιζε έσοδα μελλοντικά. Γιατί τα ασφαλιστικά ταμεία δυστυχώς τα έχει άλλος υπουργός από αυτόν που έχει την υγεία και πληρώνει όποτε έχει λεφτά. Γι' αυτό η πρότασή μου ήταν πάντα εμένα, αυτά τα δύο υπουργεία να γίνουν μαζί. Ασφαλιστικά ταμεία και Υπουργείο Υγείας. Να πληρώνεις αμέσως. Για να έχεις και καλύτερες τιμές. Λένε και το λέει η κυρία. Ο κύριος εκπρόσωπος των εργαζομένων στην τελευταία συνεδρίαση, 19 Ιανουαρίου του 2012. Η λύση του ΕΟΠΗ εξασφαλίζει πληρότητα, αλλά όχι ρευστότητα. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, έχω ασθενείς, δεν έχω λεφτά. Άρα τα κέρια προβλήματα του Ερίκος Δινάν που ήταν η ρευστότητα και το σχέδιό μας δεν μπορούσε να τα καλύψει. Μου λέγανε, ωραία, έχεις όμως 24 εκατομμύρια που του χρωστάει το Κοργιαλένιο. Ναι. Και έλεγα, μάλιστα με είχε τότε, μου είχε ασκήσει κριτική ο κύριος Τσούρας, δικός μας βουλευτής. Γιατί δεν τους βάζεις και τους δύο κάτω να φέρουν τα χαρτιά τους και να δούνε τι χρωστάει ο ένας, τι χρωστάει ο άλλος. Έλεγε λοιπόν το Ερίκος Δινάν, μου χρωστάει 24 εκατομμύρια. Έλεγε το Κοργιαλένιο. Ξέρετε ποιο είναι το Κοργιαλένιο? Το κάνετε εικόνα? Ποιο είναι? Ο Ερυθρός Σταυρός. Το διπλανό. Έλεγε, του χρωστάω 1.400 γιατί έχω παραστατικά μόνο για τόσα. Εκπρόσωποι του δημοσίου στο ένα, εκπρόσωποι του δημοσίου στο άλλο. Ερχόταν το ένα με χαρτιά και έλεγε 1.400 έχω. Ερχόταν ο άλλος και έλεγε, όχι, 24 είναι. Και μου λέγανε, αφού δεν δίνει η τράπεζα, αφού ΕΟΠΗ θα αρχίσει να πληρώνει, δώσ' του. Τουλάχιστον αυτά.
Και με το που ακούστηκε μία μέρα, εγώ δεν το είχα πει, ότι μπορεί να το κάνω, αρχίσαν τα τηλέφωνα από το Κοριαλένιο. Ότι αν δώσεις αυτό τον απατεώνα ένα ευρώ χωρίς παραστατικά, θα σε καταγγείλουμε στη δικαιοσύνη. Στο απατεώνα λέγανε, αυτό λέγανε. Τώρα τι να σας πω τώρα εγώ. Κύριε συνάδελφε, με συγχωρείτε πάρα πολύ, τώρα κάνετε ότι αγανακτείτε. Εγώ ποτέ δεν έχω μπει κουβέντες στα δείτε, στα πρακτικά, για αυτόν τον άνθρωπο, ούτε ακόμα και τώρα εδώ. Μιλάω για άνθρωπο που είναι στα σκοτάδια και είναι σε δύσκολη θέση, ποτέ δεν έχω μιλήσει. Ακούστε όμως, και είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό, αφού με προκαλείτε τώρα, με προκαλείτε με την καλή έννοια. Λέτε αυτό που λέτε, εννοώ, κύριε Παπαδόπουλε. Ο μόνος άνθρωπος ο οποίος μίλησε με αυτόν τον τρόπο τότε για τον Μαρτίνη εδώ ήταν ένας σημερινός σας υπουργός. Κανένας άλλος. Ο μόνος άνθρωπος που μίλησε με αυτά τα λόγια για αυτόν τον άνθρωπο, δημοσίως εννοώ, για κατηδίαν έτσι το λέγανε. Ναι. Με συγχωρείτε ένα λεπτό, είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό, αφού τελικά με πάτε εκεί. Εγώ δεν θέλω. Αφήστε κύριε Παπαδόπουλε. Σκάει κύριε Παπαδόπουλε, έχουν το πολιτικό σύστημα και την πολιτική αντίληψη που εξέθρεψε τα φαινόμενα αυτά. Αφήστε κύριε Παπαδόπουλε, αφήστε γιατί τα πράγματα εύκολα είναι με 5 χρόνια μετά. Αλλά τότε δεν ήταν. Εγώ θα έλεγα το εξής, να μην κάνουμε ερωτήσεις επιπρόσθετες. Απαντάει στην τελευταία ερώτηση του κυρίου Λάπα. Τώρα όχι, τώρα σχολιάζω κάτι. Όχι. Με συγχωρείτε. Θα έχετε χρόνο. Συναδελφέ μου, θα αργήσω. Θα έχετε χρόνο. Ο κύριος Κουρουμπλής, θα το βρω στο διάλειμμα να το σημειώσω. Ο κύριος Κουρουμπλής, λοιπόν, ήρθε μια μέρα σε μια συνεδρία της Επιτροπής Κουρουμπλής και έλεγε, παίρνει το λόγο και λέει, ήθελα να σας το διαβάσω γιατί είναι χαρακτηριστικό, σε δύο σημεία εκείνη της συνεδρίας. Τι λέει, συζητάτε εδώ, λόγια του αέρα. Το Ρίγος Δινάν έχει ένα πρόβλημα. Έναν απατεώνα που λέγεται Μαρτίνς. Και πρέπει να μπει ο εισαγγελέας. Ο κύριος Κουρουμπλής. Ρωτήστε τον. Λέγανε λοιπόν, μεταφέρω τη συζήτηση στον κόσμο και λέω, σου λένε να δώσεις το ίδρυμα 24 εκατομμύρια ευρώ χωρίς παραστατικά. Θα σου πει ο διοικητής ο κύριος Πετρόχυλος, έλεγε, δώστε μου εντολή γραπτή να το κάνω. Δώστε μου γραπτή εντολή να το κάνω. Και θα δώσει υπουργός εντολή γραπτή σε διοικητή να δώσει χωρίς παραστατικά 22 εκατομμύρια, πόσο είναι το υπόλοιπο, 600, και δεν θα έχει πρόβλημα μετά με τον κύριο Λάπα και τον κύριο Παπαδόπουλο και τους άλλους κύριους. Παρακαλώ. Σας παρακαλώ να είμαστε, μέσα στο πλαίσιο των θεμάτων. Την απάντηση θεμάτων. Νομίζω ότι την ολοκληρώσει. Τι κάνω λάθος. Κλείνει το θέμα εδώ πέρα. Εάν παρέλειψα κάτι... Όχι. Μισό λεπτό. Μην το τραβάμε επαόριστο. Ωραία. Το άλλο σκέλο ποιο είναι. Α, ναι, με τον νεοποί. Ναι. Δεν αλλάζω καθόλου άποψη, αλλά προσπαθώ να σας δώσω να καταλάβετε καλά ότι τα προβλήματα είναι δύο. Πώς εξασφαλίζεις βιωσιμότητα, συνάδελφοι, συνάδελφε, μπορεί να βιάζεστε ο καθένας για διάφορους λόγους. Θέλω να σας πω ότι εγώ δεν βιάζομαι καθόλου. Όχι, και θα φύγω βιάζεται, από εδώ, βιάζεται. Μόνο όταν δεν μπορώ να μιλήσω άλλο. Κύριε Λοβέρντε, κανείς δεν βιάζεται. Αν θέλετε να φύγετε για την περιφέρειά σας, όχι, δεν φταίω εγώ. Ναι. Όχι. Κύριε Πρόεδρε, προσπαθώ να πω στους συναδέλφους μου ότι υπάρχουν δύο προβλήματα, που είναι όμως συγκροτούν ένα θέμα. Το ένα είναι να έχω πληρότητα, να μπορώ να έχω μέλλον. Το άλλο είναι να έχω λεφτά. Τώρα για να δώσω στους δανειστές μου. Χρωστάω 300 εκατομμύρια. Είμαι σε τροχιά, είναι το νοσοκομείο ή το νοσηλευτικό ίδρυμα, σε τροχιά θανάτου, κύριε Λάπα. Και αν δεν βρει ρευστότητα, δεν μπορεί να ελπίζει την μελλοντική του ρευστότητα από την πληρότητα που θα υπάρξει. Άρα λοιπόν, πού πρέπει να δώσεις βάρος, στο μέλλον με τον ΕΟΠΗ, ο Νάσιο Παπαγεωργίου, Ερίκος Δινάν, να έχουν συμβάσεις με τον ΕΟΠΗ, για το... Ορίστε. Γιατί αυτό το σχέδιο καταλήφθηκε. Κύριε Λάπα, δείτε στα πρακτικά, σας παρακαλώ, δείτε στα πρακτικά. Ακούστε, συνάδελφοι, ποιες προσπάθειες γίνανε. Γίνανε προσπάθειες, στην αρχή, από τη διοίκηση του νοσοκομείου, τους δικούς μου ανθρώπους που πήγαν εκεί, ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε. Ήρθε η ιδέα μετά να δώσει χρήματα ο ασφαλιστικός τομέας, ο ΓΑ κτλ. Έγινε. Μπήκε το πρόβλημα ότι η τράπεζα έχει κλείσει τη στρόφη, τα γνωστά, μη σας τα ξαναλέω. Μετά με ρωτάει, πώς σου φαίνεται ο Άγγελος Φιλιππίδης. Πώς σου φαίνεται ο Άγγελος Φιλιππίδης. Είναι στα πρακτικά αυτά, έτσι. Του λέω, ο άνθρωπος διοίκησε την Post Bank, καλώς ακούγεται. Δεν είχε, αυτό είναι κακό. Δεν είχε ο άνθρωπος κάτι, ας πούμε, ξέρω να πει τότε. Αλλά κανείς δεν είναι τέλειος.
Του λέω να τον πάρει. Παίρνει τον Φιλιππίδη. Κάνουμε συνάντηση. Αυτό τώρα για μένα είναι χρόνος, έτσι. Κάνουμε συνάντηση. Αγαπημένοι έρχονται. Ναι. Περνάνε 2-3 μήνες. Μου λέει δεν κάνει ο Φιλιππίδης. Ο Φιλιππίδης να μου λέει ότι ό,τι του λέω λέει όχι. Ό,τι του προτείνω. Φυσικά κύριε Λάπα, καμία πρόταση δεν ήταν εύκολη. Καμία. Πρόταση δεν ήταν εύκολη. Πιο εύκολη ακουγόταν μια πρόταση που ακούω και λένε συνάδελφοι και θα κάνουμε αυτή την κουβέντα μετά. Να μην σας καθυστερώ. Όχι, συνάδελφε μου, όχι. Υπάρχουν σκέψεις. Κριτσοτάκης τότε. Ο βουλευτής του Παπαχαραλάμπους, νομίζω του Κομμουνιστικού Κόμματος. Όχι, Παπαχαραλάμπους. Όχι, αφήστε. Ναι, ναι. Ο βουλευτής Τσιρόνης, ο δικός μας, που είναι ο εχθρός του Βιεννόπουλου και ο πιο δικός μου πολιτικός φίλος. Έτσι. Που κάναμε και μαζί πορεία και εκτός του κόμματός μου κτλ. Είναι ο πιο στενός μου πολιτικός φίλος. Είναι ο εχθρός του Μαγαρίτη του Βιεννόπουλου. Έρχεται στην Επιτροπή μέσα, τα τεινάζει στον αέρα. Απρόσκλητος. Γιατί ήταν πρόεδρος της Επιτροπής για το Βατοπέδι, ο Τσιρόνης. Και λέει και αυτός. Και μένω εγώ με σύξυλο. Λέει και αυτός. Να το αγοράσει το δημόσιο. Η απάντησή μου είναι. Ναι. Και να με βασανίσετε. Αυτή την κίνηση δηλαδή. Δεν θα αγοράσω εγώ τα χρέη 300 εκατομμυρίων μιας κακοδιοίκησης. Λοιπόν, και να με βασανίσετε, ωραία. Εγώ δεν θα το κάνω. Συγγνώμη, τώρα νομίζω έρχεται, ότι λοιπόν, με συγχωρείτε. Όχι, όχι, κύριε, να ολοκληρώσω. Ναι, ναι. Φεύγει ο Φιλιππίδης. Φεύγει. Νίκο Νικολόπουλε, μέχρι το πρωί εδώ. Έτσι. Έρχεται. Μετά λέμε Λιαρόπουλος. Το Λιαρόπουλο τον λέω εγώ. Έχει αναλάβει και τις συγχωνεύσεις των νοσοκομείων. Είναι ο άνθρωπος, κύριε Λάπα, ο οποίος με έχει χτυπήσει περισσότερο από οποιονδήποτε. Ο κύριος Λιαρόπουλος. Καταθέτω 3 κείμενά του στην ελευθεροτυπία. Μα συγγνώμη, το ξέρετε κάτι. Έχουμε ξεφύγει και από το θέμα της ερωτήσεως, νομίζω. Μα πρέπει να καταλάβετε. Θα τεθούν και άλλες ερωτήσεις. Πρέπει να καταλάβετε. Πρέπει να καταλάβετε. Και έχω μια δυσκολία, πρέπει και εγώ. Κύριε Μάρτυρα, και εγώ σας παρακαλώ, έχω μια δυσκολία. Παραπονούνται οι συνάδελφοι ότι. Κύριε Μάρτυρα, σας παρακαλώ μισό λεπτό. Να με ακούσετε. Απαντάει. Μισό λεπτό. Άδε ανέκραξε απελπισμένος ο Υπουργός Υγείας για στοιχεία που δεν έχει και που αν είχε θα έκανε θαύματα. Μα δικές του είναι οι υπηρεσίες που χρόνια τώρα φτιάχνουν χάρτες, μελέτες, προγράμματα. Θα έρθει και η ώρα του Λελεόρόπουλου. Στο χέρι του είναι να ψάξει για τα πολλά. Οι απαντήσεις, παρακαλώ, να είναι σχετικές με το ερώτημα τώρα. Διαχρονικά και στην πραγματικότητα δεν απέδωσαν τίποτα. Όσο δεν ψάχνει, όσο τα κρύβει εγώ. Ο κύριος Λεωρόπουλος. Μάλιστα. Ο κύριος Λεωρόπουλος. Ωραία. Συγγνώμη τώρα, μου επιτρέπετε μια μικρή ερώτηση. Δεν έγινε ποτέ. Δεύτερον, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Έπρεπε να κάνει η ερώτηση πράγματα. Είχε άλλο νόημα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και ακούστε με κειμένα. Μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι. Τελειώνω. Ξέρετε, να με διευκολύνετε και εμένα. Τελειώνω. Να με διευκολύνετε. Ένα λεπτό το πολύ. Τελειώνω. Άλλη του, άρθρο του, 1η-9η του 2013, μου γράφει. Πολιτική τόλμη και διαχείριση δεν ήταν τα ισχυρά μου σημεία. Λέει ο κύριος Λιαρόπουλος. Και το έσχος τότε του ήταν Πασόκ ή όχι. Δεν με ενδιαφέρει. Έλα μόνο, δεν σε ενδιαφέρει. Κανένας δεν ήταν Πασόκ. Έχετε δώσει 150 θέσεις, δεν σε ενδιαφέρει ο Λιαρόπουλος. Σας παρακαλώ. Κρατικοδίαιτος μια ζωή. Σας παρακαλώ, κύριε Νικολόπουλε. Το έσχος του είναι ότι λέει ότι το νεοποιεί το Δεκέμβριο του 2013. Τον έκανα ως μνημονιακή υποχρέωση. Αυτό ξέρει ότι με ηλεκτρίζει. Είναι δική μου επιλογή που εγώ την πέρασα στη συμφωνία με τους εταίρους μετά. Αυτό την έκανα. Ωραία. Λοιπόν. Μου έλεγε λοιπόν και αυτός το νεοποιεί. Λέει τα όσα καλά λέει για να τον υποδεχθεί, κύριε Λάπα, και μετά συγκρούεται. Και με αυτόν. Σας παρακαλώ, συνάδελφε. Συγκρούεται και με αυτόν. Δηλαδή, μέσα στους 15, 16, 17 μήνες, δεν υπήρχε κάτι που να του προτάθηκε και να το δεχτεί. Ο Λιαρόπουλος, ξέρετε τι του πρότεινε. Να ενοποιήσει, ακόμα και χωρικά, να πάει το Ρίγος Δινάνος στο Ασκληπείο, να συνεργαστεί με το Πανεπιστήμιο. Αυτά δεν τα ήθελε. Δεν ήθελε το Λιαρόπουλο. Δεν ήθελε το Φιλιππίδη. Δεν ήθελε τους εκπροσώπους τους δικούς μου στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ό,τι του προτείνανε, έλεγε όχι. Ήθελε εύκολη λύση. Ξέρετε τι ήθελε? Να το πάρουμε εμείς ως δημόσιο. Ωραία. Και να τον βγάλουμε λαμπίκο. Ωραία. Ήθελε να δώσουμε 300 για να τον πάρουμε λαμπίκο. Αυτό ήθελε. Ωραία. Εν πάση περιπτώσει, έχει υποβάλει και μια έκθεση, αξιολογείται. Τελειώσατε, κύριε Λάπα.